Στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του δευτέρου ομίλου της Β' κατηγορίας ανέβηκε ο Πολυχνήτος μετά το εντυπωσιακό 5-1 επί του Αστέρα Επίου, παραμένοντας έτσι στο στόχο του που δεν είναι άλλος από την είσοδο στην Τριάδα, στόχο που έχει βέβαια και ο Αστέρας. Οι γηπεδούχοι απείλησαν για πρώτη φορά μόλις το δεύτερο λεπτό με το σούτ από τον Καστανάκη να περνάει λίγο έξω από το δοκάρι. Από πλευράς Αστέρα η πρώτη τελική ήρθε στο ένατο λεπτό με τον Καβαδά να δοκιμάζει το πόδι του και την μπάλα να φεύγει λίγο out. Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών στο παιχνίδι, ο Πολυχνήτος ευτύχησε να προηγηθεί με τον Καστανάκη, ο οποίος είδε εκτός περιοχής τον τερματοφύλακα Αλεξίου, νικώντας τον για το 1-0. Μάλιστα στο 36ο λεπτό ο Πολυχνήτος έκανε δύο τα τέρματά του με σκόρερ αυτή τη φορά το Σταμογιώργο, με κεφαλιά, μετά από σέντρα του Καστανάκη. Στην επανάληψη και στο 50ο λεπτό ο Αστέρας μείωσε σε 2-1 με κεφαλιά του Κούνια, όμως στη συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στον Πολυχνήτο. Στο 53ο λεπτό κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Αλεξίου από το Σταμογιώργο, πέναλτι το οποίο αμφισβήτησε έντονα ο Αστέρας. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Πορτογλής, που έδωσε αέρα 2 τερμάτων στην ομάδα του. Το 4-1 έγινε στο 81ο λεπτό με σούτ του Σταμογιώργου, που πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στο παιχνίδι, ενώ τον επίλογο έγραψε στο 90 ο Καστανάκης και πάλι με σούτ. Όμως, οι του Αστέρα διαμαρτύρονται ότι δεν τηρήθηκε το fair play, καθώς ήταν πεσμένος παίκτης των φιλοξενούμενων πριν από την επίτευξη του τελευταίου τέρματος στο παιχνίδι. Ναι, ήταν ένα παιχνίδι δύσκολο. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Εκτιμώ την κατηγορία, αν εξαιρέσουμε τον Αλκιβιάδη, οι υπόλοιπες ομάδες είμαστε πάνω κάτω της ίδιας δυναμικότητας. Τα παιχνίδια κρίνονται σε λεπτομέρειες, είμαστε ερασιτέχνες, κρίνονται ποιοι παίχτες θα παίξουν σε κάθε παιχνίδι. Σήμερα εμείς ήρθαμε με 4 απουσίες. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά έχουμε βάθος, έχουμε ακαδημίες, βγάζουμε παιδιά. Όλα τα παιδιά είναι από το χωριό. Δεν υπάρχει κανένας ξένος, δεν πληρώνεται κανένας. Είναι ήρωες, κάνουν προπόνηση σε αντίξουες συνθήκες. Παίζουμε όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας, διότι δυστυχώς δεν έχουμε γήπεδο και δεν μας επιτρέπει η ΕΠΣΑ να παίξουμε στο ξηρό. Δύσκολα, συνεχίζουμε. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό και όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Ναι, εντάξει, ήταν μια ομάδα περίπου στα κυβικά μας, το παιχνίδι ήταν ντέρμπι. Εντάξει, το σκορ έτυχε, δεν ήταν για τέτοιο σκορ αυτή η ομάδα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι για το σκορ, για την νίκη. Συνεχίζουμε με ό,τι μας πει ο coach. Αυτά. Έκανες πολύ καλό παιχνίδι σήμερα, goal, assist. Ευχαριστημένος από την προσωπική σου εμφάνιση? Εντάξει, είμαι αρκετά ευχαριστημένος. Αν και θα μπορούσα να βάλω, πιστεύω, κι άλλο ένα goal, ίσως και μια assist παραπάνω. Τι ήταν αυτό που είχε η ομάδα σου σήμερα έναντι του αντιπάλου και καταφέρατε να πάρετε τους 3 βαθμούς? Εντάξει, πριν το παιχνίδι, ο coach μας έδωσε κάποιες οδηγίες σημαντικές, οι οποίες τις εφαρμόσαμε στο γήπεδο και από εκεί και πέρα ήρθε το σκορ μόνο του. Ναι, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε σήμερα το παιχνίδι και για βαθμολογικό, είχαμε το βαθμολογικό κίνητρο. Είχαμε κάνει ένα άσχημο αποτέλεσμα την προηγούμενη αγωνιστική με τον Έγυρο. Θέλαμε την νίκη. Παίξαμε καλά από το πρώτο λεπτό. Μπήκαμε δυνατά. Αυτό μας είχε πει και ο προπονητής μας. Τα καταφέραμε. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε στο πρώτο ημίχρονο. Καταφέραμε να το τελειώσουμε στο δεύτερο και είμαστε όλοι χαρούμενοι. Δείξατε ότι το θέλετε περισσότερο από τον αντίπαλο σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το θέλουμε περισσότερο, γιατί όπως σας είπα, ερχόμασταν από ένα δύσκολο και κακό αποτέλεσμα για μας. Αν και εκεί παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο, ήμασταν άτυχοι. Σήμερα τις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε καταφέραμε να τις μετουσιώσουμε σε γκολ και ήρθε η νίκη. Το πρώτο που έφτιαξε είναι ότι δεν μπήκαμε ποτέ μέσα στον αγώνα. Από την αρχή, από τα πρώτα λεπτά, δώσαμε χώρο στον αντίπαλο, εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες μας και ήταν λογικό να έρθει και το σκορ έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα. Τι να πούμε, ότι ήμασταν καλοί και δικαιούμασταν τη νίκη ή τον βαθμό? Όχι, δεν δικαιούμασταν κάτω από το σημερινό παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, στις άλλες αναμετρήσεις του δευτέρου ομίλου, ο Αλκιβιάδης δεν συνάντησε καμία δυσκολία απέναντι στον Ατρόμητο Αγίας Μαρίνας, τον οποίο νίκησε με 5-1 και συνεχίζει πρώτος και αίτητος. Σημαντικό διπλό πήρε στον Παπάδο Έγυρος 3-1 τον Αρίωνα Παλαιοκήπου, ενώ το παιχνίδι του Αστέρα νίκης με τον Ταξιάρχη δεν διεξήχθη, καθώς η ομάδα του Μανταμάδου δεν κατέβηκε να αγωνιστεί και το πιθανότερο είναι το μάτς να κατοχυρωθεί στον Αστέρα με 3-0. Αντίθετα, στον πρώτο όμιλο, ο Παπανικολής πήρε τον ντέρμπι κορυφής με τον Μακαρέα, νικώντας με 4-1 και πλέον οδηγεί μόνος του την κούρσα στον όμιλο. Επίσης, ο Αχιλλέας επικράτησε 3-0 της Ανάξου στο γειτονικό ντέρμπι, σκαρφαλώνοντας τη δεύτερη θέση, ενώ σε φταίς τα τρίποντα έκανε ο Ορφέας Άδυσσας που ξεπέρασε το εμπόδιο των Βασιλικών με 3-1. Βλέπουμε τις κάρτες στους δύο ομίλους,
της Β' κατηγορίας, ξεκινώντας από τον Α' όμιλο, Ορφέας Άντισσας ΑΟ Βασιλικών 3-1, Αχιλλέας Άναξος 3-0, Παπανικολής Μακαρέας 4-1, ρεπό είχε ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Στη βαθμολογία ο Παπανικολής είναι πρώτος με 15, ο Αχιλλέας και ο Μακαρέας έχουν από 12 βαθμούς, 4 για τον Ορφέα Άντισσας, όσους έχει και η Άναξος, στους 3 είναι ο ΑΟ Βασιλικών, μόλις 2 για τον Γερμανό Καραβαγγέλη. Στο Β' όμιλο, τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής, Άριον Παλαιοκήπου Αίγυρος 1-3, Πολυχνήτος Αστέρας Σιπίου 5-1, Ατρόμητος Αγίας Μαρίνας Αλκιβιάδης 1-5, Αστέρας Νίκης Ταξιάρχης δεν έγινε, όπως είπαμε πιθανότατα το μάτς θα κατοχυρωθεί υπέρ του Αστέρα. Στη βαθμολογία ο Αλκιβιάδης πρώτος με 18, Πολυχνήτος στους 12, Αίγυρος 10 βαθμοί, Άριον Παλαιοκήπου 9, Αστέρας Σιπίου 8, στους 7 είναι ο Ατρόμητος Αγίας Μαρίνας, από 0 βαθμούς έχουν ο Αστέρας Νίκης και ο Ταξιάρχης.